στεκόμαστε με βαθιά συγκίνηση, με σεμνότητα και με απόλυτο σεβασμό μπροστά στην ένδοξη ιστορία του κόμματός μας. Γονατίζουμε στους δικούς μας ήρωες και τη θυσία τους. Οι κρατούμενοι κομμουνιστές και άλλοι λαϊκοί αγωνιστές και στις τρεις περιόδους λειτουργίας της φυλακής της Γιάρου δέχτηκαν εκ μέρους του καπιταλιστικού συστήματος και του αστικού κράτους με τη συμβολή των υπεριαλιστών συμμάχων τους απάνθρωπα σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια για να υπογράψουν δήλωση μετανοίας αποκήρυξης του ΚΚΕ με όρους αποκτηνοτικής φυσικής εξόντωσης. Αυτή ήταν η εκδικητική μανία της κοινωνικής τάξης που είχε και έχει ακόμα την εξουσία ενάντια σε εκείνους που πάλεψαν για το δίκαιο των πολλών για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό μας. Φασίστες και δοσύλλογοι, εθνικιστές, εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και κάθε είδους κατακάθια της κοινωνίας, χήτες, ταγματασφαλίτες, άλλοι αυτοαποκαλούμενοι εθνικόφρονες, μεγαλούργησαν και εδώ στη Γιάρο με τις ευλογίες του αστικού κράτους και των συμμάχων του υπεριαλιστών, οργανώνοντας και πρωτοστατώντας σε κάθε είδους βασανιστήρια εναντίον όσων πολέμησαν τους κατακτητές, θυσιάστηκαν για τη λευτεριά της πατρίδας, για το δίκαιο του λαού μας, όσων πάλεψαν ενάντια στην αδικία και εκμετάλλευση, όσων πάλεψαν ενάντια στη φασιστική στρατιωτική δικτατορία. Η στάση των χιλιάδων αλήγιστων σε όλους τους τόπους μαρτυρίου και εδώ, στο θανατονήσι της Γιάρου, είναι ύψιστη προσφορά στην υπηρεσία της πιο δίκαιης και πανανθρώπινης υπόθεσης. Αυτοί οι χιλιάδες ήρωες, ήρωες λαϊκοί, άφησαν παρακαταθήκη για το αύριο το αίμα τους και τη ζωή τους. Εκείνοι μας άνοιξαν το δρόμο που όλοι εμείς βαδίζουμε σήμερα. Το δρόμο που οδηγεί στο σοσιαλισμό. Τα μέλη της ΚΝΕ ερχόμαστε σε επαφή με τα διδάγματα και τα συμπεράσματα της ιστορικής διαδρομής του κόμματός μας. Άλλωστε, η ιστορία του κόμματος είναι η ιστορία του λαού μας. Η ιστορία της ταξικής πάλης στην Ελλάδα μας οπλίζει με γνώση και πολύτιμη πείρα, είναι οδηγός της δράσης μας, είναι πηγή έμπνευσης σήμερα για την εργατική τάξη και τα παιδιά της. Γι' αυτό ακριβώς το αστικό κράτος κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια, ξοδεύει ασύλληπτα ποσά, ενορχιστρώνει μαζικά την επιχείρηση διαστρέβλωσης και παραχάραξης της ιστορίας, πλάι στην αποσιώπηση των αληθινών γεγονότων, των κινήτρων και των αιτιών τους, των συνθήκων μες τις οποίες εκτυλίχθηκαν, με όλα τα μέσα που το σύστημα διαθέτει. Δεν διστάζουν μπροστά σε κανένα ψέμα, όσο χυδαίο κι αν είναι, όπως δεν δίστασαν μπροστά και σε κανένα έγκλημα, όσο αδίστακτο κι αν ήταν, για να διαιωνίσουν την κυριαρχία τους, να κρατήσουν το λαό υποταγμένο και φοβισμένο. Η γνωριμία με την ιστορία της ταξικής πάλης στην πατρίδα μας και διεθνώς, η διάδοση της ιστορικής αλήθειας κόντρα στα ψέματα των εκμεταλλευτών, τον αντικομουνισμό, είτε ομό και χοντροκομμένο, είτε επιστημονικοφανή και κλεπτισμένο, είναι σημαντικά καθήκοντα της ΚΝΕ, απαραίτητα στην πάλη που διεξάγουμε σήμερα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η ιστορία μας διδάσκει ότι λαϊκοί αγωνιστές και ήρωες δεν γεννιούνται. Διαμορφώνονται μέσα στο επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης, μέσα στην ταξική πάλη, μέσα σε δοσμένες κάθε φορά ιστορικές και αντικειμενικές συνθήκες. Εμείς έχουμε καθήκον να μελετάμε, να δρούμε πρωτοπόρα χωρίς δισταγμούς, με τόλμη, βαθιά μέσα στην νεολαία, διαδίδοντας την αλήθεια που συμπυκνώνεται στις ιδέες μας. Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν αντοχή, όταν όλα φαίνεται ότι μένουν στάσιμα ή και ότι πάνε προς τα πίσω. Απαιτούν ετοιμότητα για δράση σε όλες τις συνθήκες, και απότομης ανόδου της ταξικής πάλης και βαθέματος της συντηρητικοποίησης και της υποχώρησης του κινήματος. Δεν το ξέρουμε αν θα σταθούμε αντάξει αυτής της κοιτάλης που οι νέες γενιές κομμουνιστών παραλαμβάνουμε. Δεν γίνεται να ξέρει κανείς κάτι τέτοιο από πριν. Όμως ξέρουμε ότι το κόμμα μας, με την εκατοστάχρονη πείρα του, με τις σύγχρονες επεξεργασίες του, με τη διαρκή εξέλιξη της συλλογικής του σκέψης, που εμπλουτίζεται σταθερά από τα συμπεράσματα της σημερινής μας πάλης, μας δίνει στα μέλη της ΚΝΕ τα εφόδια για να τα καταφέρουμε. Ξέρουμε επίσης ότι παρά τις αδυναμίες και τις ελλείψεις μας, συλλογικές και ατομικές, η ΚΝΕ ως πρωτοπόρα επαναστατική οργάνωση νεολαίας έχει τις προϋποθέσεις να ριζώνει πιο βαθιά μέσα στην νεολαία, να διαδίδει τις κομμουνιστικές ιδέες πιο αποτελεσματικά, να συγκρούεται κάθε μέρα με την ιδεολογία του συστήματος, την αστική επιρροή στις νεανικές συνειδήσεις, να διαπαιδαγωγεί τα μέλη της με τις ανώτερες αξίες και ιδανικά, με επαναστατική πειθαρχία, αφοβία απέναντι στον ισχυρό, έμπειρο και αδίστακτο αντίπαλό μας, με θέληση και πίστη στο σκοπό μας, ώστε να ανταπεξέρχεται η ΚΝΕ στο βασικό της καθήκον, τα μέλη της να καταφέρουν μέσα στο κομμουνιστικό σχολείο να κερδίζουν τον τίτλο του μέλους του κόμματος. Ξέρουμε τέλος, και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όπως αποδεικνύει η επιστημονικά τεκμηριωμένη και στην πράξη επιβεβαιωμένη κοσμοθεωρία μας, ότι το μέλλον μας δεν είναι η σημερινή βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης, της αδικίας,
της καταπίεσης των υπεριαλιστικών πολέμων, του εθνικισμού φασισμού, του ανορθολογισμού σκοταδισμού και τόσα άλλα. Το μέλλον ανήκει στην πιο πρωτοπόρα κοινωνική δύναμη, την εργατική τάξη. Ανήκει στο σοσιαλισμό, την κοινωνία της αληθινής δικαιοσύνης και δημοκρατίας, της πραγματικής ελευθερίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους του Συμβουλίου Περιοχής Αττικής, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΚΟΑ για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, γιατί δόθηκε η δυνατότητα σε εκατοντάδες από εμάς να πατήσουν για πρώτη φορά αυτό το χώμα, στο οποίο πάτησαν πάνω από 20.000 λαϊκοί αγωνιστές, κυρίως κομμουνιστές, στα 21 χρόνια της λειτουργίας του. Αν δίνουμε σήμερα εδώ, από αυτόν τον ιερό τόπο, μια υπόσχεση, τότε αυτή είναι ότι θα ξανάρθουμε σύντομα, μαζί ξανά, με εκατοντάδες από τα καλύτερα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών της Αττικής, που ως τότε θα έχουμε συμβάλει να πάρουν την απόφαση να οργανωθούν στην κομμουνιστική νεολαία και θα φραντίσουμε και εκείνοι να πατήσουν αυτό το ιερό χώμα για πρώτη φορά. Ούτε σε φιλάτε, ούτε σε φιλάτε.